πάρα πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει καμία αναγνώριση και επίσημη τελετή παραλαβής και παράδοσης. Μόνη της το κατέκτησε γιατί έχει προσόντα και έχει ικανότητες που δεν έχω εγώ. Να έρθουμε όμως στα μεγάλα ζητήματα, τα οποία είναι πολλά. Προσέξτε, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην παιδεία. Το απόγευμα έχουμε τον εκλογικό νόμο. Έχουμε το νέο ασφαλιστικό. Γελάκια βλέπω από την κυρία Αξιόγλου. Έχουμε πάρα πολλά θέματα μαζί με τα εθνικά μας θέματα, μαζί με το μεταναστευτικό. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία Αξιόγλου, για να καταλήξω στην Υπουργό. Εάν σας έλεγα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, όχι το κόμμα σας ή η κυβέρνηση, ο Έλληνας πολίτης. Νομίζω το νούμερο ένα είναι η ανεργία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι απασχολεί περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Να έχουν οι άνθρωποι μια θέση εργασίας, να έχουν μια σχετικά καλά αμοιβόμενη θέση εργασίας, αντίστοιχη με τα προσόντα τους. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα που νομίζω απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες και έχει χρόνια πια, γιατί παρά την μείωση που έχει συντελεστεί, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλή στη χώρα μας. Εξακολουθούν δηλαδή οι άνθρωποι να αναζητούν μια εργασία και να μην μπορούν να τη βρουν, και κυρίως όταν τη βρίσκουν να μην έχει θεμελιώδεις έτσι κανόνες και συνθήκες που θα έπρεπε να έχει, και σε ό,τι αφορά τα ωράρια, και σε ό,τι αφορά τους μισθούς, και σε ό,τι αφορά την προστασία για να μπορέσουν να έχουν μια ισορροπία στην οικογενειακή και την επαγγελματική του ζωή. Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο. Κατά ψέματα, αυτό όμως είναι αποτέλεσμα των τριών μνημονίων. Έτσι. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε εδώ καλυστία μνημονίων, ποιο ήταν καλύτερο, ποιο ήταν χειρότερο, πώς ήρθε το ένα, που βρήκε το άλλο. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζω θα ξεστρατήσουμε και την κουβέντα. Όλα αυτά τα χρόνια οι νέοι άνθρωποι βιώνουν μια κατάσταση που τους περιέγραφε ο παππούς ή ο μπαμπάς τους. Δεν ξέρεις εσύ από ζωή και τα δύσκολα χρόνια. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέει ο γιος ή ο εγγονός τον παππού, τα χρόνια που έζησες είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μου. Εδώ το ποσοστό ευθύνης που αναλογεί στις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, δηλαδή τις δικές σας, είναι τεράστιο. Έχετε ευθύνες κι εσείς. Εγώ δεν θα αναγνώριζα. Κατανοώ την ανάλυση. Στο ποσοστό που σας αναλογεί. Την προσέγγιση που λέει ότι δεν είναι στιγμή αυτή για να βλέπουμε τις αντιστοιχίες των μνημονίων κτλ. Αλλά εγώ δεν θεωρώ πως είναι η ίδια μια περίοδος η οποία οδήγησε τη χώρα στην κρίση και η οποία είχε εναλλαγή δύο βασικών κομμάτων στην εξουσία, με μια περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην τελική οδήγησε και τη χώρα έξω από τα μνημόνια και οδήγησε και την ανεργία σε 10 μονάδες κάτω. Δεν θα αναγνώριζα τέτοιες αντιστοιχίες και αναλογίες. Όπως και να έχει, είναι γεγονός ότι είμαστε εδώ και χρόνια σε μια περίοδο, και αυτό είναι το πολύ δυσάρεστο, που η γενιά μας, της κυρίας Ζαχαράκη, η δικιά μου, ζει χειρότερα από τους γονείς της. Και αυτό σίγουρα είναι μια οπισθοδρόμηση. Δηλαδή, είχαμε πάντα την πεποίθηση ότι με έναν τρόπο έτσι, σαν να είναι νομοτέλεια, η επόμενη γενιά θα ζει πάντα καλύτερη από την προηγούμενη, και η περίοδος της κρίσης ήταν μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Κύριε Υπουργέ. Πάντως, επειδή η κουβέντα δεν μπορεί να είναι θεωρητική, και πράγματι επειδή πρέπει να γίνονται και αναλογίες και διακρίσεις, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τη στιγμή, και εδώ δεν υπάρχει μόνο μια, αν θέλετε, ένα πολιτικό σχόλιο ή ένα κομμάτι ιδιοτέλειας πολιτικής κομματικής, αλλά τη στιγμή που η Ελλάδα μπορούσε να αναπνεύσει. Εγώ διακρίνω εκείνη τη στιγμή το στο 14. Και από ένα κόμμα το οποίο μπορεί να μην ήταν κόμμα εξουσίας εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένα κόμμα αντίδρασης, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε από τις πλατείες, από έτσι ένα μαζικό και αντιλαμβάνομαι κίνημα αντίδρασης προς τα πράγματα τα οποία είχαν επιβληθεί. Σε μια χώρα η οποία είχε πιεστεί και σε ένα κόσμο ο οποίος είχε πράγματι βιώσει μια αποψήλωση των προσδοκιών και των ονείρων. Όταν έρχεσαι το 2014, υπόσχεσαι ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Υπόσχεσαι ότι ο κόσμος αυτός θα ζήσει καλύτερα σύντομα. Και επιβάλλεις ένα μνημόνιο καινούργιο, επιβάλλει στον κόσμο σε καινούργιες περικοπές, είτε έχει να κάνει με τις μειώσεις της συντάξης, είτε έχει να κάνει με μια αργή απομείωση των ποσοστών της ανεργίας, συμφωνώ με την κυρία Αξιόγλου, είναι η αίσθηση της ανασφάλειας που έχει να κάνει από τον πολύ μεγάλο άνθρωπο για το παιδί του και στο ίδιο το παιδί που χρειάζεται και να φύγει σοριδών από την Ελλάδα σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Πράγματι, αυτή η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας είναι πρώτο μέλημα για μια κυβέρνηση και είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα ίδια και δεν μπορώ να μην καταλογίσω ευθύνες αυτούς που ήρθαν καλλιεργώντας την ελπίδα, θέλοντας να φέρουν στην Ελλάδα την ελπίδα, και τελικά έδωσαν στην Ελλάδα μια εικόνα χειρότερη από αυτή της οποίας της άξιζε. Και αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα από αυτή την κυβέρνηση είναι σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Μιλήσατε πριν για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Μιλήσατε πριν για την ανάγκη να συνενωθούν δυνάμεις και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες για να το αντιμετωπίσουν. Η οικονομία που είναι αλληλένδετες με τις παροχές, με την κοινωνική πολιτική, με την μείωση της ανεργίας, είναι ίδιες το 2014 με σήμερα. Είναι για να δίκαιο, δούμε και ποιος είχε δυνατότητες να πρημοδοτήσει μια πολιτική. Συμφωνώ. Είναι δίκαιο όμως εκείνη τη στιγμή που μπορούσες να ανασάνεις. Που μπορούσες, γιατί είτε πάμε στο ασφαλιστικό, που σίγουρα η κυρία Αξιόγλου έχει και την προτέρα υπουργική εμπειρία, αλλά και πάρα πολύ καλή γνώση αυτού. Αλλά βλέποντας και το καινούργιο ασφαλιστικό, το οποίο αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί και θα μπει σε διαβούλευση, σίγουρα δεν είναι ίδιες. Είναι δίκαιο να βάζουμε την Ελλάδα σε ταλαιπωρία για άλλα 4 ακόμα χρόνια, να βλέπουμε τα οικονομικά μεγέθη να μην ανθίζουν έτσι όπως κάποιοι υποσχέθηκαν. Συγχρόνως τις συντάξεις να μειώνονται, τους συνταξιούχους να ταλαιπωρούνται. Αλλά όλη τη νέα γενιά να δέχεται μια κατάσταση η οποία είναι υποδέστερη αυτή που τους αξίζει. Είναι δίκαιο. Περιγράφεται. Περιγράφω μια κατάσταση που η Ελλάδα. Περιγράφεται μια κατάσταση την οποία το 2014 η χώρα ήταν σε σημείο άνθησης και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και την επιστοδρόμησε. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε πράγματα. Η πραγματικότητα είναι, εκτός αν έχετε άλλη πραγματικότητα στο μυαλό σας, ότι το 2014 η χώρα είχε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος αρρύθμιστο, είχε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αναντίστρεπτα εκτός πορείας, όπως μας έλεγαν οι ίδιοι οι θεσμοί, το έλεγαν και σε εσάς οι ίδιοι οι θεσμοί, είναι αποτυπωμένο αυτό το πράγμα, και ζητούσαν τη λήψη μέτρων δεκαπλάσιων στην πραγματικότητα, μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί η τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος. Και μια ανεργία στο Θεό. Αν αυτό το πράγμα θεωρείτε ότι ήταν άνθηση η οποία οπισθοχώρησε λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν βλέπω αυτό. Να το επικαιροποιήσουμε και να πάμε. Ο οποίος υπόσχεται να ασκήσει τα μνημόνια και τελικά επιβάλλει 12 μέτρα δις επιπλέον στους ταλαιπωρημένους πολίτες, θα έλεγα ότι αυτό είναι μεγάλη αναντιστοίχηση. Προφανώς είναι με τα δικά σας μαθηματικά, γιατί 12 μέτρα δις καμία κυβέρνηση. Με τα οικονομικά, τα οποία υπέστησαν οι ίδιοι οι Έλληνες. Αυτό το ασφαλιστικό, κυρία Αξιόγλου, που παρουσιάζει ο κύριος Βρούτσης, εκτιμάται, εγώ δεν το ξέρω το θέμα, ότι δίνει μια διέξοδο, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για να βγούμε από πια αυτό το τέλμα του ασφαλιστικού που κάθε 5 χρόνια, 4 χρόνια το αλλάζουμε και κυρίως ορισμένα κατηγορίες μισθωτών τους διευκολύνει σε ό,τι αφορά τις εισφορές. Έχει πράγματι αυτά τα στοιχεία για να πάμε σε μια καλύτερη μέρα για τα ασφαλιστικά? Αυτό το ασφαλιστικό, όπως προς το παρόν το βλέπουμε από τις διαρροές, γιατί επίσημη ανάρτηση διαβούλευση δεν έχει γίνει. Έχουμε δει τον Υπουργό να κάνει τον τηλεπαρουσιαστή ανά κάποιες Κυριακές σε πολύ συγκεκριμένη εκπομπή. Αυτό το ασφαλιστικό, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα βήμα πίσω, ενώ θα μπορούσε να είναι 2 βήματα μπροστά από την παρουσία. Πείτε μας 3 σημεία που είναι. Ένα πράγμα θα σας πω και ο κόσμος θα το καταλάβει αμέσως. Τα χρήματα που έχουν προβλεφθεί να δοθούν στις συντάξεις το 2020 είναι λιγότερα από αυτά που δόθηκαν το 2019. Από αυτό όλοι. Σε απόλυτο ρυθμό. Σε απόλυτο νούμερο. Από αυτό είναι 200 εκατομμύρια λιγότερα. Από αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που πάει να συμβεί στο ασφαλιστικό και το οποίο εγώ ονομάζω ανάποδη αναδιανομή, είναι ότι με μια πίτα μικρότερη έρχομαι να επιλύσω προβλήματα σε ό,τι αφορά τα ανώτερα κλιμάκια των συντάξεων, όπως όντως επισήμανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά στην πραγματικότητα κόβοντας από τους χαμηλότερους. Εδώ όμως υπάρχει το παράδοξο να λέει ο κύριος Βρούτσης, και εγώ δεν έχω δει το ασφαλιστικό. Και τη τιμή δεν μου έχει κάνει ο κύριος Βρούτσης να έχει έρθει για να το συζητήσουμε. Ότι δεν πρόκειται να μειωθεί καμία σύνταξη. Εάν ισχύει αυτό που λέτε, ότι τα χρήματα που θα δοθούν για συντάξη είναι 200 εκατομμύρια λιγότερα από το 19, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και μειώσεις. Από τη στιγμή που θα έχουμε και αυξήσεις. Δείτε τον προϋπολογισμό. Μόνο αυτό σας λέω είναι δημόσιο έγγραφο προϋπολογισμό. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Δεν το έχω δει. Θα το δω. Τι πρόκειται να γίνει. Στην πραγματικότητα, η λεγόμενη 13η σύνταξη καταργείται οριστικά. Η 13η σύνταξη την ψηφίσατε, νομίζω. Δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν ένα επίδομα το οποίο δόθηκε. Η 13η σύνταξη ήταν ολόκληρη για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Μέχρι 500 ευρώ. Και αυτή θα αφαιρεθεί. Αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνετε σημαίνει αφαίρεση εισοδήματος για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Και χρησιμοποιείται μέρος των χρημάτων. Άκουσα ότι μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη ότι κάποια χρήματα θα δίδονται Δεκέμβριο, στο τέλος του χρόνου με τη μορφή μερίσματος. Ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο. Μπορούμε να συνεχίσουμε το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα μέχρι τα 500 ευρώ, όντως ήταν 13η. Από τα 500 και πάνω ήταν μέρος, έχετε δίκιο εσείς. Κύριε Παπαδάκη, είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε. Είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις διακηρύξεις ή το φαίνεστε από το είναι. Δεν υπήρχε.
υπήρξε καμία θεσμοθέτηση 13ης σύνταξης και νομίζω ότι ήταν ακόμα μία προσπάθεια επικοινωνιακής, αν μη τι άλλο, διαχείρισης ενός πολύ σημαντικού ζητήματος που έχει να κάνει με τον οικογενειακό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό ανθρώπων που ήδη λεφτά, έχουν υποστεί πράγματα. Πήραν κάποια λεφτά, ψέματα, λέει. Και η Νέα Δημοκρατία ερχόμενη, αν και είχε δοθεί, αν θυμάστε, και μερίσματα πολύ πρόωρα από τη συνήθεια έτσι καταβολή του Δεκεμβρίου, έδωσε ό,τι μπόρεσε να δώσει το τέλος της χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, ένα προνόμιο κοινωνικής ευαισθησίας η οποία διέπει μόνο τις πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ. Συγχρόνως υπάρχει σαφής δέσμευση των αρμόδιων υπουργών. Λέω, δόθηκαν τα χρήματα που λέει η κυρία Χτσιόγλου στους χαμηλούς ή δεν δόθηκαν. Τα χρήματα δόθηκαν. Εντάξει, αυτά δεν μπορείς να, όμως να τα ονομάσεις 13η σύνταξη. Δεν σημαίνει ότι τότε παραπληροφορείς τον κόσμο. Ήταν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν νομίζω ένα μόνιμο μέτρο, ως μόνιμο νομοθετήθηκε και ως νόμιμο, μόνιμο υπερψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία. Καταργείται αυτό τώρα. Το οποίο καταργείται. Και υπάρχει μία, από ό,τι φαίνεται, ξαναλέω, από τις διαρροές, θα υπάρχει ένας μανδύας, ένα κέλυφος που λέει ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός. Στην πραγματικότητα όμως τα χρήματα, όπως σας είπα για το 20, είναι λιγότερα. Άρα όχι απλώς δεν μπορούν να δοθούν με την έννοια γενικευμένων αυξήσεων, όπως οι εντυπώσεις καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή στους συνταξιούχους, και οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα νομίζουν ότι από την επαύριο θα δουν αυξήσει τις συντάξεις τους. Πράγμα το οποίο δεν θα συντελεστεί. Και πάντως, είναι λάθος να υπάρχει. Σε ό,τι αφορά την πονεμένη ιστορία του ασφαλιστικού, θα πρέπει να πούμε, κυρία Τζαχαράκη, ότι και εμείς είχαμε ασκήσει δημοσιογραφικά κριτική, ναι, στο νόμο Κατρούγαλου. Υπήρχε κατηγορηματική δέσμευση από την πλευρά σας ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγαλου και θα έρθει ένα άλλο ασφαλιστικό. Και έρχεται. Εδώ ακούμε νόμος την ίδια δικαιολογία που ακούγαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν επιτρέπει να έχουμε ένα δίκαιο ασφαλιστικό. Το ίδιο πράγμα λέτε και εσείς ουσιαστικά. Ο δημοσιονομικός χώρος δεν επιτρέπει. Τη στιγμή όμως που ο ασφαλισμένος έχει πληρώσει τα λεφτά του, ο νέος άνθρωπος λέει, σας ενδιαφέρουν τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων για να μην χάσετε ψιπαλάκια και η μεν και η δε. Εγώ μένω χωρίς δουλειά και όταν βρίσκω δουλειά με 300-400 ευρώ και πολλά, λέω, σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Άρα εγώ συμφωνώ. Αυτή η ισορροπία πρέπει να αλλάξει. Σε αυτόν τον νέο άνθρωπο που σήμερα. Ο νόμος Κατρούγαλου δεν καταργήθηκε. Πάμε, διατηρείται. Λοιπόν, υπάρχει ο νόμος, ο καινούριος, ο οποίος θα αναρτηθεί. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες στη διαβούλευση. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή προσωπικές δεσμεύσεις του Υπουργού, βασιζόμενος προφανώς σε ένα κείμενο το οποίο μπορούμε να αναλύσουμε και τι θέτει τους ή άλλους προς διαβούλευση και τι λέει, και απαντώ σε αυτόν ο οποίος δεν έχει πάρει σήμερα σύνταξη. Και αναρωτιέται, όπως αναρωτιόμαστε όλες τις κουβέντες μεταξύ μας, θα πάρουμε άραγε σύνταξη? Ο νόμος δίνει μια σαφή απάντηση. Θα πάρουμε σύνταξη. Ο νόμος συνοδεύεται. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Τι σύνταξη θα πάρω? Αυτή γιατί η οποία... αυτός που παίρνει 300 ευρώ το μήνα και 400, εάν τον διαβεβαιώσετε εσείς ότι ναι, θα πάρει σύνταξη, Γιώργο μου, μη σε νοιάζει. Και ο Γιώργος όταν βγει στη σύνταξη με τα 400 ευρώ που παίρνει θα πάρει 250, θα είναι ο μελλοντικός χαμηλός συνταξιούχος. Ο Γιώργος λοιπόν, ο οποίος θα έχει εργαστεί, ή ο Γιώργος ή η Σοφία ή οποιοδήποτε, τέλος πάντων, με το καλό μπαίνουν στην αγορά εργασίας και ελπίζουμε να είναι συνεχώς αυξανόμενο αυτό το ποσοστό. Με νέες θέσεις εργασίας και νέες επενδύσεις στη χώρα. Μακάρι. Αυτό λοιπόν που λέμε σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την εργαζόμενη, σε αυτόν τον εργαζόμενο, είναι ότι θα πάρει σύνταξη. Αυτό το νομοσχέδιο, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να λέγονται εν κενό, συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη, η οποία βεβαιώνει ότι είναι βιώσιμο ασφαλιστικό το ασφαλιστικό σύστημα μέχρι το 2070. Με αναλογιστική και από μελέτη συνοδευόταν και ο νόμος Κατρούγκαλο που έλεγε ότι είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα μέχρι το 2070. Πάμε το λοιπόν. Ήταν αυτό ο νόμος. Ότι πάντα υπήρχε μια αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Το οποίο μετά από 4 χρόνια άλλαζε. Υπήρχε λοιπόν και το 2014 αναλογιστική μελέτη που μιλούσε για βιωσιμότητα του συστήματος και ήρθε μετά ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος ήταν, θα έλεγα, ένα εθνισυγενές νομοθέτημα, το οποίο και στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και στις συντάξεις ήταν κάτι το οποίο επέφερε. Δυστυχώς, εγώ να δεχτώ ότι είναι έτσι όπως το λέτε. Υπήρχε και μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι ήταν παράνομη η κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ζαχαράκη, και άλλους 200 τόσους βουλευτές, ψηφίσατε τη συμφωνία τότε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο εναρκτήριο άρθρο της γράφει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια από την κυβέρνηση να ξεπεράσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο χαρακτήρισε παράνομη την κατάργηση των δώρων.
Και το παράδοξο είναι ότι το σημερινό Συμβούλιο Επικρατείας έρχεται να συζητήσει επί του ερωτήματος εκείνο το οποίο έχει αποβαρθεί. Και εγώ ως δημοσιογράφος τρελαίνομαι. Για να είμαι εντάξει για απέναντι και στους δυο σας. Δεν πρέπει να το δω κανονικά. Εξαιρετικά που λέτε ότι αναφέρατε εκείνη τη στιγμή. Εξαιρετικά που αναφέρατε εκείνη τη στιγμή, γιατί είχαν περάσει και 6 μήνες. 6 μήνες μιας πολύ δεινής διαπραγμάτευσης που γενναία εκείνη τη στιγμή. Η αντιπολίτευση, η τότε αντιπολίτευση έβαλε πλάτη όταν την έφεραν κάποιοι στην κατάσταση να δεχτεί μια κατάσταση πολύ δύσκολη για την χώρα. Θεωρήσετε ότι δεν σας δίνω ισότιμα το λόγο. Παρακαλώ τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τα αναδρομικά, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το ασφαλιστικό, επειδή μπαίνουν πολλά θέματα. Υπάρχει ένα θέμα κορυφαίο, επειδή αναφέρθηκε και η κυρία Ζαχαράκη, που λέει στο ότι εμείς διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πάρουν σύνταξη. Αυτό το ζήτημα θεωρώ ήταν επιλυμένο. Εδώ γίνεται μία. Το θέμα βέβαια είναι ποιοι άνθρωποι θα πάρουν σύνταξη, γιατί εγώ βλέπω τα νούμερα σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Για παράδειγμα, ο Δεκέμβρης, κυρία Ζαχαράκη, είχε μία έκρηξη δεκαετίας σε ό,τι αφορά τους ανέργους στον ΟΑΕΔ που αναζητούν εργασία. Έκρηξη. Το τελευταίο, μεγαλύτερο νούμερο των τελευταίων 10 ετών. Έκρηξη στις απολύσεις, βλέπουμε το τελευταίο εξάμηνο. Έκρηξη της μερικής απασχόλησης στο τελευταίο εξάμηνο. Μια πολιτική δηλαδή στην εργασία η οποία πάει προς τα πίσω την αγορά εργασίας. Προς τα πίσω σε μια όχι καλή αγορά εργασίας όπως ήταν η ελληνική. Τα πάει τα πράγματα προς το χειρότερο. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε ποια ακριβώς σύνδεση γίνεται που πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην εργασία και τελικά στη συνταξιοδότηση. Δεύτερον, το ζήτημα ότι το ασφαλιστικό ήταν βιώσιμο, αναλογιστική μελέτη υπήρχε με τον νόμο Κατρούγκαλου και ήταν βιώσιμο το σύστημα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το θέμα είναι ότι μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις, χωρίς να κόβονται όμως χρήματα από τους χαμηλούς συνταξιούχους, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντίστροφη αναδιανομή. Δηλαδή, κόβουμε από τους χαμηλούς για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάτι στους υψηλότερους και μάλιστα τελικά μικραίνουμε και την πίτα των χρημάτων που θα δοθούν στις συντάξεις. Και το τρίτο είναι το ζήτημα των εισφορών, που ερχόμαστε σε ένα σύστημα ξανά άδικο. Απολύτως άδικο, εκτός αν σας φαίνεται λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει 70.000 ευρώ να πληρώνει τα ίδια με έναν που βγάζει 7.000 ευρώ στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς καμία λογική, χωρίς καμία αίσθηση δικαιοσύνης, και τελικά να πληρώνουμε το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών περισσότερα από ό,τι με το προηγούμενο σύστημα. Για τα μπλοκάκια που γίνεται μια ρύθμιση η οποία διαφέρει πολύ κόσμο και φαίνεται ότι είναι θετική. Δεν την έχω δει τη ρύθμιση αυτή. Παρακαλώ, θα ήθελα παρακαλώ. Πολύ μεγάλη, θα τη δούμε, γι' αυτό θα λέω ήθελα παρακαλώ να τη δω. Εγώ περιμένω δεν θα να δω το, να τοποθετηθώ για το λιγάκι στα δικά σας. Ή τη μία εισφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, θα δούμε νομίζω.